Αστός. Όντας παιδί της επαρχίας, ήμουν πολύ αρνητικός απέναντι στην αστική ζωή. Τη θεωρούσα χειρότερη όλων. Χρησιμοποιούσαμε λέξεις όπως πρωτεβουσιανάκια για να περιγράψουμε όσους είχαν την ατυχία να μην ζουν στην επαρχία. Και ο πολιτισμός ήταν το αντίθετο της φύσης. Αυτό ήταν από τα σημαντικά μαθήματα που χρειαζόμουν. Ο διαλογισμός με βοήθησε να ξεκαθαρίσω μερικές από εκείνες τις αρνητικές σκέψεις. Αλλά δυστυχώς υπήρχε πληθώρα ακόμη, βαθιά θαμμένες μέσα μου. Είναι μακρά η διαδικασία. Νομίζω πως από αντίδραση σκεφτόμουν στα 30 μου να γίνω μοναχός. Δεν ήθελα να είμαι αυτό που ήταν οι περισσότεροι της εποχής μου. Δεν ήθελα να ανοίξω επιχείρηση ή να γίνω επαγγελματίας. Η μοναστική ζωή έμοιαζε να προσφέρει μια εναλλακτική. Αλλά την ίδια εποχή έμαθα να διαλογίζομαι και τέθηκε το ερώτημα. Αν θα ακολουθήσω αυτό το δρόμο ή το δρόμο διαλογισμού. Δεν βλέπω καμιά αντίθεση μεταξύ τους τώρα, αλλά τότε έμοιαζαν αλληλοαποκλειόμενα. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα αυτά τα τελευταία 50-60 χρόνια. Τότε η Εκκλησία ήταν ιδιαίτερα καχύποπτη απέναντι στον διαλογισμό. Τον θεωρούσε κάτι ανατολικό, το οποίο είναι πολύ παράξενο. Υποθέτω πως είχα κολλήσει σε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Αποφάσισα να παραμείνω στον διαλογισμό γιατί ακόμη και σε αυτούς τους πρώτους μήνες ένιωσα πως ήταν, για μένα τουλάχιστον, ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος πνευματικής εργασίας. Συχνά κατηγορούν τον διαλογισμό ότι είναι απόσυρση από τον κόσμο, αλλά είναι απολύτως το αντίθετο. Η θεμελιώδης αρχή της μεθόδου που έμαθα εγώ ήταν ότι τον ασκείς ζώντας μέσα στον κόσμο. Η ζωή του μοναχού μπορεί, πιθανώς, να θεωρηθεί απόσυρση από την εγκόσμια ζωή, αλλά ο διαλογισμός απολύτως όχι. Είναι η τέχνη του να βρίσκεις το αιώνιο εν μέσω της αγοράς, την ακινησία μέσα στην κίνηση, να είσαι εν το κόσμο αλλά όχι εκ του κόσμου. Δεν είναι σε καμία περίπτωση μια απόσυρση, μια αποχώρηση. Είναι μια εντελώς διαφορετική κατανόηση. Η ακινησία ανακαλύπτεται μέσα στην πιο χαόδη κατάσταση που μπορείς να φανταστείς. Ο Θεός είναι μαζί μας. Το κριάρι. Ένα από τα υπέροχα περιστατικά για τα οποία δεν έχω εξήγηση συνέβη κάποτε. Μία από τις μεγάλες αγάπες της ζωής μου είναι τα πρόβατα. Θα μπορούσα να πω πολλά για το πώς αντιλαμβάνομαι τον αμπνό του Θεού. Εκείνη την εποχή είχα ένα αξιοσημείωτο κοπάδι προβάτων, περίπου 150 πρόβατα και 5 κρυάρια. Ένα από τα κρυάρια ήταν ένας γέρικος Παλαιστής, που από την πολύ πάλι έσπαγε το κρανίο του και ήταν βετεράνος. Και, λίγο πριν, είχαν συμβεί διάφορα και έπρεπε να φύγω από την πρώτη μου φάρμα. Καθόμουν στην άκρη του αγρού. Δεν είμαι σίγουρος αν έκλαιγα, αλλά ήμουν πολύ θλιμμένος που έχανα τα αγαπημένα μου ζώα. Τα κρυάρια κάθονταν κάτω από ένα φράχτη στην άλλη πλευρά του αγρού, περίπου 100 μέτρα μακριά. Προς έκπληξή μου, ένα από τα κρυάρια, αυτός ο βετεράνος, σηκώθηκε. Άφησε τους άλλους, διέσχισε αργά και αποφασιστικά τον αγρό, και ήρθε και έγειρε το κεφάλι του στην αγκαλιά μου
και απλά κάθισε εκεί για κάνα 2 λεπτά ή 3 και μετά γύρισε πίσω και ξανακάθισε με τους συντρόφους του. Δακρύζω καθώς το περιγράφω. Θεωρώ το περιστατικό σαν μια από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου. Τι παραπάνω να ζητήσει κανείς. Η ρώσικη καρδιά φέρνει δάκρυα στα μάτια μου.